Το μοντέλο που εφαρμόστηκε στα απορριπαντικά και είδη προσωπική φροντίδα, το οποίο είχε αποτέλεσμα να συμπιεστούν οι τιμέ, ετοιμάζεται να εφαρμόσει το επόμενο χρονικό διάστημα του Υπουργείου Ανάπτυξη, έτσι ώστε να έρθουν τα αντίστοιχα επιθυμητά αποτελέσματα. Βαριέ καμπάνε σε εταιρείε από το Υπουργείο για Σκροκέρδια. Συγκεκριμένα, πρόστιμο συνολικού ύψου 1.380.000 ευρώ για αθέμητη κερδοφορία επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξη σε 13 επιχειρήσει. Μετά από ελέγχου που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίε του Υπουργείου Ανάπτυξη, διαπιστώθηκαν παραβάσει των διατάξεων περί κερδοφορίας, δηλαδή για αποκόμιση μεικτού κέρδου υψηλότερου από το αντίστοιχο μεικτό κέρδο του 2021 σε συγκεκριμένα προϊόντα από 13 διαφορετικέ επιχειρήσει. Ο Υπουργό Ανάπτυξη, Κώστα Κρέκα, δήλωσε. Η μάχη τη κυβέρνησή μα και του Υπουργείου Ανάπτυξη για την έμπρακτη καταπολέμηση τη ακρίβεια και του πληθωρισμού τη απληστία είναι διαρκή. Δεν πρόκειται να δείξουμε καμία ανοχή. Συνεχίζουμε και εντείνουμε με αυστηρού ελέγχου την τιμωρία τη αισχροκέρδεια σε όλη την αγορά. Όλοι όσοι δεν τηρούν τον νόμο εντοπίζονται και πληρώνουν ακριβά κάθε παράβαση. Τα πρώτα θετικά αποτέλεσματα των νέων μέτρων είναι ήδη ορατά με την αποκλιμάκωση των τιμών σε χιλιάδε βασικά προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση δεν εφησυχάζουμε, ενδυναμώνουμε του ελεγκτικού μηχανισμού και προ Αποφασιστικά το έργο του μέχρι να διορθωθούν όλε οι στρεβλώσεις στον χώρο του εμπορίου και να επικρατήσει η νομιμότητα και ο υγιή ανταγωνισμό στην αγορά προ όφελο όλων των καταναλωτών.